σε έτοιμες μελέτες έργων και πια συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλέφτης Βακασάς. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω ότι η διοίκηση του Δήμαρχου, τους Δημάρχους, τον Μόνιστο Δημάρχος, ποιες όλες μελέτες παραλάβετε από την προηγούμενη διοίκηση και ποια έγινε σε εξέλιξη ως συνεχιζόμενα και επίσης ποια, αν υπάρχουν μελέτες συνταγμένες σε φάση επικράτησης. Ο Δήμαρχος. Έχουμε αναπλάσει σκηνοχρήση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύδας στο Λιδρό. Εάν θέλετε να πούμε στη διαδικασία της ανάλυσης, εγώ μπορώ να πω, αλλά αφορά υπομακρύ για αυτό το πρώτο, η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Ευχαριστώ. Να ενημερώσω λίγο ότι υπάρχει ένα λεπτό, αν με επιτρέπεις. Μέχρι που να τελειώσει ο Δήμαρχος, θα παρακαλέσω να μην κάνουμε διακοπές και αυτά. Όποιος θέλει το λόγο μετά για οποιοδήποτε θέμα, θα το έχει. Ωραία, αυτό δεν χρειάζεται. Ναι. Ολοκληρωμένη διαχείριση εστιακών λιμάτων καταρχά Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Αγροτική οδοποία δημοτικής ενότητας Υγειεινού Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Αγροτική οδοποία Κολυμβρού, δημοτική ενότητα Πύδας Κολυμβρού. Αναβάθμιση υποδομής ίδρυυσης στη δημοτική ενότητα Κολυμβρού. Συμβασιοποιήθηκε επί της διοίκησης δική μας και υλοποιείται αυτό το έργο. Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Πύδας Κολυμβρού, τώρα το εντάξαμε αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό. Εξυγχρονισμός των ΓΕΠ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, κοινόχρηστων 5 και κοινόχρηστων είναι πάνω στον Κολυμβρό, στα σπίτια Τσιμτσούδα, Τζανακούδα, της κοινής λεγόμενης Βίλα ή Βίλες. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Έγιναν οι μελέτες, θα υλοποιηθούν τα μέτρα με την έβρεση υπόλοιπων χρημάτων. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση αμαία στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Και τέλος, αγροτική οδοποιία Πύδας, ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Αυτά είναι τα συνεχιζόμενα έργα. Θέλετε κάτι να πείτε? Ωραία. Έτοιμες μελέτες έργων. Δημιουργία, κατασκευή, καταφυγείο αδέσποτων ζώων, συντροφιά και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Έχουμε ένταξη, συνεχίζουμε σε επίπεδο μελέτης τα απαραίτητα και αργότερα θα γίνει η δημοπράτηση. Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Πύδας Κολυμβρού, εκκρεμούσε από εποχή του κ. Λαρδάρη. Επί Μανώλα έγιναν πολλές τροποποιήσεις στη μελέτη, γιατί δεν τη δεχόταν η διαχειριστική Θεσσαλονίκης. Χάσαμε την ένταξη των 700.000 ευρώ του κ. Λαρδάρη. Ενδοδημοτική οδοποία Δημοτικής Ενότητας Κολυμβρού και Δήμου Πύδας Κολυμβρού, Δημοτικής Ενότητας Πύδας Κολυμβρού. Εδώ το έχει η πυρική αναψυξιακή, λεφτά δεν υπάρχουν, όπως και την αστική οδοποία. Χάθηκαν και λεφτά από την πυρική αναψυξιακή. Διαμόρφωση κόμβου στη διασταύρωση Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Πλαστήρα Δήμου Πύδας Κολυμβρού, εδώ στο Αιγίνιο. Αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης στην κοινότητα Αιγινίου. Είναι σε φάση δημοκράτησης. Αναβάθμιση υποδομής ίδρυυσης Δημοτικής Ενότητας Μεθών. Σε τρεις μελέτες. Τελειώσαμε. Ναι, όλα τα πάντα είναι στη δημοκράτηση το έργο αυτό της ίδρυυσης. Αναβάθμιση υποδομής ίδρυυσης Δημοτική Ενότητα Αιγινίου. Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου Αιγινίου είναι του κ. Λαγδάρη αυτό. Κατασκευή ΕΠΑΛ Αιγινίου, αρχιτεκτονική και τοπογραφική πάλι από τον κ. Λαγδάρη. Κύριε Λαγκοστά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι. Ο κύριος Παραλυπίδης έτσι τον λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία που έθεσε ο κύριος Λαγκάρης, γιατί στην ουσία θα πρέπει να δούμε εμείς τι έγινε. Να ξεκινήσω λίγο, γιατί ο Δήμαρχος τα περνάει επιγραμματικά λίγο. Ξεκινάμε λίγο με τα έργα. Και τα έργα πρώτο είναι η αναπλάση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύδας Κολυμβρού. Είναι ένας προϋπολογισμός 540.000 ευρώ. Δεν αφορά μόνο το Μακρύγελο, αφορά την Αγαθόπολη, το Μακρύγελο, τη Μεθόνη και τις Αλικές. Είναι αυτά τα τέσσερα σημεία που γίνανε τα έργα. Λοιπόν,
το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελληνία και Θάλασσα 2014-2020 με σύγχρονη αποδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Η υποβολή έγινε στις 17 του 20, εντάχθηκε στις 23 Δεκάτου του 20 και η δημοπράτηση έγινε 2-8 του 21. Πάμε, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων. Είναι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αφού πήρατε το λόγο, γιατί σε μένα απευθύνεσαι και στο σώμα μάλλον, πείτε μου τι κάνατε με την πρώτη, εγώ τα έχω εδώ μπροστά μου, ξέρω τι κάνατε. Πείτε μου τι κάνατε με αυτή τη μελέτη την πρώτη, της αναπλάσης κοινόγωσης. Πρόεδρε, λίγο να τοποθετηθεί και συνεχίστε με κύριε. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων κατά ΚΑΔ Δήμο Πλήνας Κολυνδρού ΑΤΑΒ 2 πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι 1.541. Είναι η αποχέτευση 11.000 μέτρων εξωτερικό δίκτυο και 5.000 μέτρα κατασκευή αντιλιοστασίου για επεξεργασία λιμάτων. Ημερομηνία υποβολής 15-12 του 20. Ημερομηνία ένταξης 4-6 του 21. Ημερομηνία δημοκράτησης 6-5 του 22. Αγροτική οδοποιία Δήμου Πίνας Κολυνδρού. 1.699 είναι από το Αντώνης Τρίτσης. Εδώ θέλω να πω ότι σε μια δημοτική επιτροπή για το συγκεκριμένο έργο ο κύριος Δήμαρχος παρουσία των δημοτικών, της Δημοτικής Επιτροπής, Δημοτικών Συμβούλων, παρουσία του κυρίου Λαρδάρη, της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, με έκανε επίθεση και με λέει αυτό το έργο λέει το κάνει η περιφέρεια. Και επιλέξει του λέω, επιγραμματικά είσαι άσχετος, δεν ξέρεις τι λες. Τον είπα. Επιλέξει. Το πρόγραμμα αυτό το λέει και έξω, γιατί με ρωτάνε πολλοί συνδημότες. Πώς θα γίνει το έργο, λες. Πώς. Είναι η αγροτική οδοποιία που είναι σε εξέλιξη με τον κύριο Καϊσίδη. Εδώ στη Δημοτική Επιτροπή, δεν πιστεύω να ξεχνάς, μας είπε ότι το κάνει η περιφέρεια. Γιατί λέτε ότι το κάνετε εσείς. Τέλος πάντων. Το λέει και έξω και με ρωτάει ο κόσμος. Καλά, πώς είναι δυνατόν να λέτε εσείς ότι το κάνετε το έργο εσείς και ο Δήμαρχος να λέει ότι το κάνει η περιφέρεια. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, η ημερομηνία υποβολής έγινε 29-12 του 20, η ημερομηνία ένταξης έγινε 26-7 του 21 και είναι σε εξέλιξη το έργο. Είναι οι τρεις αγροτικές οδοποιίες, μία στο μοναστήρι του Κολυνδρού, μία στο κέντρο υγείας με τον Κολυνδρό και μία Εγγύνιο Καταχάς. Λοιπόν, αντικατάσταση δικτύου ίδρυσης στην κοινότητα Εγγυνίου. Είναι 4.500.000 ευρώ, είναι από το Αντώνης Τρίτσης. Η ημερομηνία υποβολής έγινε 26-3 του 21 και είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση. Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου. Πύρνας Κολυνδρού, ΑΤΑΒ 4, πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 260.728 ευρώ. Λοιπόν, 31.5 του 21 έγινε η υποβολή. Αναμονή απόφασης ένταξης. Δήμος Πύρνας Κολυνδρού, εξειδικευμένες δράσεις, ενέργειες και εφαρμογή εφιών τεχνολογιών για την ανάπτυξη έξυπνης πόλης. ΑΤΑΒ 8, πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 855.000 ευρώ, 25.5 του 21 έγινε η ημερομηνία υποβολής, είναι αναμονή απόφασης ένταξης. Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Πύρνας Κολυνδρού. Από ΑΤΑΒ 12, πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 411.000 ευρώ. 26.5 του 21 έγινε η ημερομηνία υποβολής, αναμονή ένταξης. Αναβάθμιση υποδομής ίδρυψης στη Δημοτική Ενότητα Κολυνδρού. Είναι η κατασκευή και αποθήκευση δεξαμενής νερού στην περιοχή Φούντα, 280.000 ευρώ. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. 29.9 του 22 έγινε η υποβολή, 18.5 του 23 έγινε η ένταξη και η δημοπράτηση έγινε 18.10 του 23. Είναι σε διαδικασία εξέλιξης. Λοιπόν, αναβάθμιση υποδομής ίδρυψης στη Δημοτική Ενότητα Εγγυνίων. 431.000 ευρώ είναι κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από υφιστάμενο αντιλιοστάσιο καταχά στη δεξαμενή καταχά. Αγωγού ύψους 2.663 μέτρων. Κατασκευή αγωγού μεταφοράς μεταξύ δύο υφιστάμενων αντιλιοστασίων Εγγυνίων μήκους 1.100 μέτρων. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ημερομηνία υποβολής έγινε 29.9 του 22. Αναμονή απόφασης ένταξης. Αναβάθμιση υποδομής ίδρυψης στη Δημοτική Ενότητα Μεθόνης. 338.000 ευρώ, 709.
Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού μεταξύ υφιστάμενου αντλιοστασίου και νέα δεξαμενής 100 κυβικών μέτρων νερού μεταξύ του οικισμού Μακρυγιάλου μήκους 528 μέτρων. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό. Η ημερομηνία υποβολής έχει 29/9/22 και είμαστε σε αναμονή απόβασης ένταξης. Λοιπόν, έχουμε ψηφιακό μετασχηματισμό Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. 419.000 ευρώ είναι η διασύνδεση λαμπτήρων νέας τεχνολογίας. Είναι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 12/1/23 έγινε η ημερομηνία υποβολής. Αναμονή απόβασης ένταξης. Εξυγχρονισμός των ΚΕΠ. Υποέργο 1, 118.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης και τον εξυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. Υποέργο 2, 32.240, προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και υλικού εξοπλισμού πληροφορικής. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ημερομηνία υποβολής είναι 21/10/22. 21/12/22 έγινε η ημερομηνία δημοπράτησης. Είναι σε εξέλιξη το έργο αυτό. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αιγινίου. Είναι στα νεκροταφεία της Παναγίας, ύψους 215.000 ευρώ, πράσινο ταμείο, ημερομηνία υποβολής 17/6/20, ημερομηνία ένταξης 15/11/20, ημερομηνία δημοπράτησης 16/4/21, ημερομηνία συμβασιοποίησης 31/8/21. Ολοκληρώθηκε και έγινε και εξαιρετική ανάπλαση. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΚΧ 5 και ΚΧ 22 στη Δημοτική Ενότητα Κολυνδρού, 215.000 ευρώ, είναι από το Πράσινο Ταμείο. Η ημερομηνία υποβολής έγινε 17/12/21, ημερομηνία ένταξης 5/10/22, ημερομηνία δημοπράτησης 20/12/22. Σε εξέλιξη. Λοιπόν, επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, 39.680 από το Πράσινο Ταμείο, ημερομηνία υποβολής έχει 15/11/21, εντάχθηκε στις 16/3/22, είναι με απευθείας ανάθεση. Το Πράσινο Ταμείο ελέγχει τα δικαιολογητικά προκειμένου να πάρουν τα χρήματα για πληρωμή του αναδόχου. Δεν ξέρω σε ποια διαδικασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εκφώνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων, ΣΦΙΟ, στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. 39.680 σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι από το πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο, η υποβολή έγινε 3/12/20, η ημερομηνία ένταξη έχει 23/12/20, δημοπρατήθηκε 25/21, έγινε η σύμβαση 12/8/21, ολοκληρώθηκε. Κύριε Παραλυκηδή, ναι. Απολογισμό της διοίκησης σας θέλετε να μας κάνετε. Υπάρχει μια ερώτηση. Μα δεν τα είπε ο Δήμαρχος. Τι να πει. Σας παρακαλώ, Συνεχίστε. Γιατί μπαίνει στο πραγματικό με την συνέχεια. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ησυχία. Κύριε Παραλυκίδη, συνεχίστε. Εκπώνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας. 37.200. Το Πράσινο Ταμείο. 18/5/22. Κύριε Λούκα. 1/6/22 έγινε η ένταξη. Είναι απευθείας ανάθεση. Η ημερομηνία σύμβαση έχει 21/1/22 και είναι σε εξέλιξη. Εκπώνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 109.000 ευρώ. Είναι από το Φιλόδημος 2. 4/12 έχει υποβολή του 19. Η ένταξη έγινε 23/20. Η εκπώνηση είναι σε εξέλιξη, η εκπώνηση της μελέτης. Λοιπόν, είναι η προμήθεια και εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων. 51.000 ευρώ. Τα καινούργια στέγαστρα που έχουν σε πολλά σημεία του Δήμου. Είναι από το Φιλόδημος 2. Έχει ημερομηνία υποβολής 21/2/20, η ένταξη έγινε 19/2/21, ολοκληρώθηκε. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για τα ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, 97.000 ευρώ, από το Φιλόδημος 2, 15/11/19, είναι σε εξέλιξη. Αγροτική οδοποιία Πίρνας, 500.000 ευρώ.
από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Μία τρίτου του 22 έγινε η υποβολή, 29 ενάτου του 22 εντάχθηκε η κόρος. Είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε τη δημιουργία κατασκευή καταφυγείου αδέσποτων ζώων, είναι 390.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδηλος 2, 15 Τετάρτου του 22 έχει η ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία ένταξης έχει 20 Δεκάου του 22, είναι σε εξέλιξη η μελέτη. Λοιπόν, ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Σκυπίνας Κολυντρού, ήταν μια παλιά μελέτη η οποία είχε προβλήματα με τον κύριο Λαγδάρη, 11 ήταν οι ασφαλτοστρώσεις 11 Δεκάτου του 18, έχει ολοκληρωθεί. Κύριε Λούκα, από το πρόγραμμα Φιλόδημος έχουμε προμήθεια μηχανημάτων κομματικών 120.000 ευρώ, προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας. Έχουμε μελέτη στην βιερική αναπτυξιακή ενδοδημοτική οδοποιία δημοτικής ενότητας Κολυντρού 380.000 ευρώ σε μήκος 2.415 μέτρους στους εγκυσμούς Κολυντρού, Καστανιά, Παλιάμελα, Λιβάδι, Ριάκια, Σφεντάμι, Κίτρος, Παλιόστανη και Αλόνια. Είναι από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 14-20, 7 έκτου του 23. Είναι στη διαδικασία, η απόφαση ήταν αρνητική, οι μελέτες είναι στην βιερική αναπτυξιακή. Περιμένουμε να τη διεκδικήσετε. Ξανά. Αστική οδοποιία Δήμου Αιγινίου και Μεθόνες, 265.000 ευρώ, μήκους 1.800 μέτρων, είναι για Αιγίνιο, Ελευθεροχώρη, Μακρύγελο και Μεθόνη, από το ίδιο πρόγραμμα με την ίδια διαδικασία. Οι μελέτες έγιναν από το Δήμο και όχι από εξωτερικό συνεργάτη. Και ήδη δεν τα πήρε η τελευταία. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε κύριε Παναγιώτη. Δεν ρωτάτε. Εδώ η ερώτηση, αν δεν καταλαβαίνετε, θα σας βοηθήσω. Κύριε Παναγιώτη, τελειώστε σας παρακαλώ. Τελειώστε σας. Λέει τι μελέτες αφήσατε. Δεν καταλαβαίνω τον Δήμο. Δεν καταλαβαίνω σώμα. Και εσείς αναφέρατε 10 έργα που δεν καταλαβαίνει. Μάλλον λέω ψέμα. Ο προηγούμενος δήμαρχος εδώ έλεγε για νούμερα. Μάλλον καλά τα έσκα έκτη που ίσως πήγε και τα έβαλες. Γιατί αν θέλουν να τα πεις σαν τον τέτατε. Όχι με το βιβλίο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, είναι γνωστή, όλη στην οικονομική υπηρεσία τότε δώσαμε σε μελετικό γραφείο έξω ξανά τη μελέτη, έγινε η μελέτη και είναι στην ευκαιρία τη δικιά σας τώρα, έτοιμη μελέτη υπάρχει, να το ξαναδιεκδικήσετε, να το εντάξετε. Τελειώσατε. Ναι. Ο κύριος Ζαμπράνης έτσι το ρόγκο και μετά ο κύριος Λούκας. Ο κύριος Λούκας. Εγώ θα πω το κυριότερο, εάν ο αποποιημένος δήμαρχός σας έλεγε αυτά τα πράγματα στην εξέδρα, πιστεύω και ο κύριος Λαγδάρης θα συμφωνήσει, θα ήταν και μαζί, θα είμαστε όλοι μαζί. Ό,τι διαβάσατε, αν τα λέγατε στην εξέδρα προεκλογικά, αν τα έλεγε ο δικός σας, όλοι θα είμαστε μαζί σας, θα ξέρουμε. Τι αμφισβητείτε, όλα. Μην είναι διαβούς. Κύριε Παναγιώτη, δεν άφησα κανένα να σας διακόψει, δεν θα σας αφήσω να πείτε κανένα. Ψιλογελούσε η αλήθεια είναι αυτή και κάποιος εκεί πίσω πάλι γελούσε. Λοιπόν,
Γεμίσαμε στα μαξιστάσιο με σωλήνες για το δίκτυο που θα υλοποιούσατε. Σκοντάφτονται, δεν μπορούν να παρκάρουν το απορροματό του αποφρακτικού να βάλουμε νερό. Δεν υλοποιήσατε από το θέμα δικτύου, θα πάρω θέση στο συγκεκριμένο θέμα, οι σωλήνες εκεί. Οι σωλήνες του δικτύου είναι ακόμα εκεί. Πότε παραγγείλατε τις σωλήνες, θα μείνω σε λίγες 2-3 λεπτομέρειες. Που τις γνωρίζει ο κόσμος. Και επιμένω στο ότι και ο κύριος Λαγδάρης θα κατέβαινε, αν άκουγε αυτά που κάνατε ή κάνετε ή θα υλοποιούσατε, θα ήταν σίγουρος του κυρίου αποποιημένου. Λοιπόν, δεν υλοποιήσατε από ό,τι διαβάσατε τουλάχιστον το 90%. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δεν ξέρω πώς θα εκτυπώνετε, έχετε και μεγάλο τύπο τι βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα εκτυπώνετε, δεν ξέρω ποιος σας καθοδηγεί, αλλά αυτό που είπε ο Δήμαρχος, αν τα διαβάσετε απ' έξω, αν πείτε, έστω και το 1 τρίτο ή 5 από αυτά που διαβάσατε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το λόγο έχει ο κύριος Λαγδάρης, κύριε Παναλική, και μετά εσείς. Πρέπει... Το λόγο έχει ο κύριος Λαγδάρης, που είναι δικό σας θέμα, να μας απαντήσετε. Τοποθετηθήκατε, θα δευτερολογήσετε. Κύριε συνάδελφε, πώς αλλάζουν οι ρόλοι πολλές φορές. Άλλα λέγαμε ότι ήταν όταν είναι στη διοίκηση. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί πολλές φορές γίνεται μια προσπάθεια οικειοποίησης έργων χωρίς να αξίζει να του καπηλεύουμε κάποιοι. Και πρέπει να έχουμε πάντα τη γενναιότητα εμείς που υπηρετούμε στην αυτοδιοίκηση να λέμε πραγματικά τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, θα το τονίζουμε αυτό, για να μην και όπως και εμείς δεν θέλουμε να μας αδικούν. Κάθε δημοτική περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμείς ήμασταν μέσα στην κρεοκοπία της χώρας. Το πρόγραμμα 14-20 ξεκίνησε το 18. Τελειώσαμε. Έχω τα έργα του 2019 στο τεχνικό πρόγραμμα που νομίζω ότι μιλούσα για εκατομμύρια και μόλις ο κύριος, ο προηγούμενος δήμαρχος, κύριε Λαγδάρη, μιλάτε μου, για εκατομμύρια. Τα οποία είναι 18 εκατομμύρια και κάτι χωρίς τα 2,5 εκατομμύρια της μελέτης που με προσπάθεια και με κόπο ρημάσαμε για την, βάλαμε στο Υπουργείο Επιχοδέ για την άρδευση από τον Αλιάκονα. Είναι η προηγούμενη δημοτική αρχή, περίοδος. Είχαμε τον COVID, είχαμε την ενεργειακή κρίση, αλλά όμως είχαμε πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, από το 20 και μετά, είχαμε το πρόγραμμα 14-20 που δεν εκτελέστηκε επί εποχής μας, πέρασε ως γέφυρα στο 2020 και μετά, είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται μέχρι σήμερα, είχαμε το νέο ΕΣΠΑ 21-27 και φυσικά και το ΕΠΑΛ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλίας, ορθώς εντάχθηκαν έργα και κάναν τις μελέτες την προηγούμενη δημιουργιακή, το οποίο ήταν και αυτό να ανοίξει δική μας περίοδο, κανονικά όπως άνοιξε το πρώτο, αλλά όμως άνοιξε μετά. Τώρα, θα συμφωνήσουμε σε κάτι, κύριε Παραλληλική, σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε ο προηγούμενος δήμαρχος, ότι ας αφήσουμε τις προτάσεις. Έτσι έλεγε ο κύριος δήμαρχος. Προτάσεις κάνετε. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε σήμερα ως ενταγμένα έργα. Αυτό έχει αξία. Και επίσης, η μεγάλη συμβουλή μιας δημοτικής αρχής είναι όταν εντάσσει το έργο. Όταν δηλαδή αποκτά χρηματοδότηση το έργο με υπογραφή υπουργού. Τότε έχει αξία. Αν ενταχθεί ένα έργο και να μην υπάρχει δημοτική αρχή στα επόμενα χρόνια, αυτό δεν θα υλοποιηθεί. Γιατί υλοποιείται αυτόματα από τις τεχνικές υπηρεσίες, με τη διαχειριστική επιτροπή, κάνουν, διορθώνουν μελέτες ή πολλές φορές κάποια έργα κατά τύπου του τεχνικού δελτίου, μετά έχουν στην πραγματική συνέντευξη και το καθεξής. Αυτό γίνεται πάντα. Αυτούς όμως αυτοί τους φαινόταν ότι κάναν κάτι. Αν κάποιες μελέτες ή αυτές που εντάξει με θέλουν διόρθω, έκαναν μεγάλο έργο γι' αυτό. Άρα λοιπόν, η δημοτική αρχή αυτή που εκτελεί τα έργα και συνήθως αυτά που θα εσείς θα εντάξετε, θα εκτελεστούν την επόμενη περίοδο. Παράδειγμα, το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ίδρυυσης του Αιγινίου, της ίδρυυσης. Αυτό εντάχθηκε επί διοίκησης δικής τους. Θα το εκτελέσετε σήμερα εσείς. Αν δεν υπήρχε η προηγούμενη διοίκηση, σήμερα δεν θα εκτελούσατε κανένα έργο.
Τα λέω αυτά γιατί από το 2019 και μετά όλα τα έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη, ήταν περίπου στο γύρω στα 19 εκατομμύρια, παραλαμβάνω 18 και κάτι, προσπάθησαν να τα εγγυηθούν. Τώρα βέβαια αυτό δεν τους άρεσε. Κύριε Παραλική, εγώ θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Όπως αναγράφεται τελευταία, ο ισχυρισμός επιδεικνύεται με επιχειρήματα. Και έχετε μπροστά σας, φαντάζομαι, το τεχνικό πρόγραμμα το 2024. Σωστά. Εκεί λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα το 2024 φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχετε 3,5 εκατομμύρια σε συνεχιζόμενα έργα. Σας κάνετε βέβαια ένα απολογισμό όλων των έργων της τετραετίας. Εμείς ζητήσαμε τα συνεχιζόμενα έργα που μεταφέρονται και εκτελεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, συνδεχομένως μελέτες ή έργα τα οποία έχουν ενταχθεί. Ας αφήσουμε λοιπόν τις γωνίες ανακύκλωσης, ας αναφήσουμε την ηλεκτροκίνηση, ας αναφήσουμε τις έξιμες πόλεις, οι οποίες είναι ανένταχτα ακόμα. Αυτά δεν έχουν ενταχθεί, όλα όσα είπα. Έχουν μελέτες. Άλλο οι μελέτες, υπάρχουν κατά τέτοια προτάσεις. Αυτό δεν ρωτάτε. Ρωτάμε, ναι, αλλά όμως εσείς εδώ μας τα παρουσιάσατε. Δεν πρέπει να αναφερθεί. Αυτό ρωτά. Να τελειώσουμε. Περιμένετε, κύριε Παραλυγή. Άρα λοιπόν, μαζί με τα 4,5 εκατομμύρια που έχετε εντάξει για την ίδρυψη, έχετε ένα προϋπολογισμό γύρω στα 7.900. Όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή σας παρέδωσε, άμα θέλετε μπορώ να το διαβάσω ένα-ένα, χωρίς αμφισβήτηση. Όμως, προσέξτε, ερχόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένες προσκλήσεις, οι οποίες άνοιγαν από τα Υπουργεία. Και έλεγα, άνοιξε πρόγραμμα 203 εκατομμύρια για βιολογικούς και αποχετεύσεις. Κάνατε πρόταση? Όχι. Κύριε Λαχνάρη, με τα εκατομμύρια συνέχεια μας εδώ έρχεται φούμαρα, λέτε ψέματα, ενώ είχα την πρόσκληση μπροστά μου. 228 εκατομμύρια. Άνοιξε πρόταση για την ίδρυψη. Από το Υπουργείο Ενέργειας. Πάντα τα είχα μπροστά μου. Και το πιο τραγικό ήταν ότι σήμερα θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική θέση αν η Δημοτική Αρχή εκμεταλλευόταν την πρόσκληση που είχε ανοίξει το πρόγραμμα Ντόπις 3 στα 100 εκατομμύρια που μοίρασε για μελέτες στους Δήμους. Αν το εκμεταλλευόταν αυτό, σήμερα θα είχαμε τη δυνατότητα να πάμε μέχρι 500.000, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε άλλες 10-15 μελέτες. Και στο βάθος του χρόνου και η σημερινή δημοτική, στο βάθος του χρόνου να διεκδικήσουμε άλλα 40-50 εκατομμύρια από τα προγράμματα τα οποία τώρα η δημοτική αρχή αυτή ξέρετε πολύ καλά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το 25. Οι πόροι περιορίζονται. Και βλέπω επίσης ότι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει γίνει πολύ δυσκύλιο στη χρηματοδότησή του. Γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχουμε και αποφάσεις των υπόλοιπων έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στα 9,5 εκατομμύρια. Τα βαρβάτα έργα τα οποία έχετε εντάξει είναι αρνητικές οτοπίες. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Υπήρχαν μελέτες από τους παλιούς Δήμους. Είπα εγώ ποτέ ότι η μελέτη που έκανα από 800.000 ευρώ που ενέταξα στα παλιά μελά, 4,5 εκατομμύρια έργο, ήταν μελέτη δική μου. Ήταν μελέτη την οποία βρήκαμε από το Δήμο Αιγινίου, από τον Πολυδρό. Οι μελέτες λοιπόν οι τρεις που εντάχθηκαν αμέσως στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήταν μελέτες οι οποίες ήταν έτοιμες από το πρώην Δήμο Αιγινίου. Και από το Δήμο Κολυδρού. Όπως επίσης ήταν έτοιμη και όρημη μελέτη, μια επικαιροποίηση χρειαζόταν, η μελέτη του αποθηκευτικού δικτύου του Καταγάνου. Αυτά είναι τα μεγάλα έργα στον προϋπολογισμό, τα βαρβάτα έργα, τα οποία ήταν έτοιμες μελέτες. Καινούργια έργα, εγώ δεν μπορεί να σας αντιμετωπίσω, καινούργια έργα με δικιά σας χρηματοδότηση και το αμφισβητήστε αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι η μελέτη που κάνετε για το δίκτυο ίδρυψης του Αιγινίου, όπως σας είπα, είχαμε 18.600, βάλατε άλλα 4-5.000 και τα κάνετε 22.000 ευρώ, είναι δικό σας έργο. Αυτό, ναι, τα 4,5 εκατομμύρια δικό σας έργο, όπως επίσης. Σας είπα ότι 12.400 ευρώ σας αφήσαμε για τη μελέτη αγροτικής οδηγίας του κέντρου και μόλις ανοίξει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το εντάξετε με 500.000 ευρώ είναι έργο. Τώρα, τα υπόλοιπα θα δούμε αν έρθουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, δυστυχώς, πιστεύω εγώ, ο καθένας τα βλέπει όπως νομίζει, αλλά θεωρώ ότι χάθηκε μια τετραετία η οποία ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε βάσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και η νέα Δημοτική Αρχή που ήρθε να είναι πιο εύκολη στο να διεκδικήσει να βιαστεί, γιατί παραλαμβάνω τα προγράμματα δεν θα είναι πάντα ανοιχτά. Σας είπα ότι το Ταμείο Ανάπτυξης του 25 κλείνει μέχρι το 26. Αλλά δεν προλαβαίνει κανένας να εντάξει έργο για να μπορέσει να το υλοποιήσει.